Ιεροί θάλαμοι και υγρός σιδράργυρος που βρέθηκαν μέσα στις υπόγειες σύραγγες των Μεξικανικών πυραμίδων θα μπορούσαν να κρατούν τα αρχαία μυστικά του Τεοτιχουακάν. Φανταστείτε να ανακαλύπτατε μία μυστική σύραγγα κρυμμένη κάτω από έναν από τους πιο αρχαίους και μυστηριώδεις αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο. Λοιπόν, αυτό ακριβώς συνέβη στη μεξικανική πόλη Τεοτιχουακάν. Η ανακάλυψη των μυστικών τούνελ έφερε νέο ενθουσιασμό και ίντριγκε σχετικά με την ήδη συναρπαστική τοποθεσία. Το Τεοτιχουακάν θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προκολομβιανές μεσοαμερικανικές πόλεις που χρονολογείται από το 400 π.Χ. Με τις πανύψηλες πυραμίδες, τις περίπλοκες τοιχογραφίες και τα μοναδικά τεχνουργήματα, έχει από καιρό εχμαλωτήσει τη φαντασία των ιστορικών και των τοιχοδιωκτών. Και μετά, με την ανακάλυψη των μυστικών τούνελ, το μυστήριο που καλύπτει την τοποθεσία βάθινε πολύ. Ποια μυστικά μπορεί να κρύβουν λοιπόν αυτά τα τούνελ? Ποιος τα έκτισε και γιατί κρατήθηκαν κρυμμένα για τόσο καιρό? Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε τη συναρπαστική ανακάλυψη των μυστικών τούνελ στο Τεοτιχουακάν και τα μυστήρια που κρύβονται μέσα τους. Η αρχαία πόλη Τεοτιχουακάν που ονομάστηκε Κατοικία των Θεών, στην αρχαία γλώσσα Ναχουάτλ, ήταν κάποτε ο πύρινας μιας αυτοκρατορίας. Περίπου 200.000 άνθρωποι πιστεύεται ότι έζησαν εκεί μεταξύ 100 και 700 μετά Χριστόν, έως ότου οι κάτοικοι του έφυγαν μυστηριωδώς από εκεί. Η πόλη παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ανέπαφη, αλλά πολλά είναι άγνωστα για τους κατοίκους της, το πώς παραδείγματος χάριν άνθησε η ζωή εκεί και ποιος βρισκόταν στην έδρα της εξουσίας. Επίσης άγνωστο είναι εάν η εξουσία μεταβιβαζόταν μέσω δυναστείας ή αν ο ηγεμόνας ήταν επικυρίαρχος. Λόγω της πυκνής υγρασίας και της λάσπης που υπάρχουν στην περιοχή έχουν επιχειρηθεί ελάχιστες ανασκαφές στο χώρο. Οι Ισπανοί το έκαναν τον 17ο αιώνα, αλλά δεν σημειώθηκε πραγματική πρόοδος μέχρι τον 20ο. Οι ερευνητές βρήκαν 3 μεγάλα συστήματα σιράγγων στο Τεοτιχουακάν, ένα κάτω από την πυραμίδα του Ήλιου, ένα κάτω από την πυραμίδα της Σελήνης και ένα κάτω από την πυραμίδα του Φτερωτού Φιδιού. Το δε τελευταίο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Το 1959 ο αρχαιολόγος Ρενέ Μίλον και η ομάδα ερευνητών του είχαν μερικές από τις πρώτες ομάδες αρχαιολόγων που μελέτησαν το σύστημα τούνελ κάτω από την πυραμίδα του Ήλιου, τη μεγαλύτερη πυραμίδα στην Μεσοαμερική. Ενώ ορισμένες από αυτές τις σύραγγες κατασκευάστηκαν μετά την πτώση του Τεοτιχουακάν και των Αστέκων, τελικά συνδέθηκαν με σύραγγες και σπηλιές που κατασκευάστηκαν κατά τις περιόδους αυτών των πολιτισμών. Οι έρευνες με επικεφαλής των Μήλων αποκάλυψαν ότι οι περισσότερες από τις κύριες σύραγγες ήταν σφραγισμένες και αν αυτό ήταν σκόπιμο ή όχι, εξαρτάται από την ερμηνεία. Οι σύραγγες κάτω από την πυραμίδα σταχυολόγησαν κομμάτια αγγείων, εστίες και άλλα σχολαστικά φτιαγμένα τεχνουργήματα από άλλους πολιτισμούς που έδειχναν στοιχεία αλλού στο Τεοτιχουακάν. Ο Μίλον και η ομάδα του τελικά κατέληξαν στο συμπέρασμα από τις προσπάθειες έρευνας και ανασκαφής ότι η πυραμίδα είτε κατασκευαζόταν σταδιακά σε διάφορες χρονικές περιόδους από τους ανθρώπους στο Τεοτιχουακάν, είτε ότι ολόκληρη η πυραμίδα χτίστηκε κατά τη διάρκεια μίας και μόνο χρονικής περίοδου και το σύστημα σπηλαίων χωριστά σε παλαιότερη χρονική περίοδο. Ο διαχωρισμός των χρονικών περιόδων οφείλεται στο ότι οι διαφορετικοί πολιτισμοί έχουν εκφραστική επίδραση στα τεχνουργήματα που βρέθηκαν στις σύραγγες κάτω από την πυραμίδα. Το 1971 ο αρχαιολόγος Ερνέστο Ταμποάντα
ανακάλυψε μία είσοδο σε έναν λάκκο βάθους 7 μέτρων στους πρόποδες της κύριας σκάλας της πυραμίδας του ήλιου. Οι σπηλιές και τα συστήματα σιράγκων κάτω από την πυραμίδα ερευνήθηκαν από διάφορους αρχαιολόγους που όλοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτές οι σπηλιές στο Τεοτιχουακάν ήταν ιερές, όπως ιερές και σημαντικές ήταν οι σπηλιές διαπολιτισμικά στην Μεσοαμερική. Διάφορες πηγές αναφέρουν διαφορετικές θεωρίες ερμηνείας για το γιατί χτίστηκε η πυραμίδα του ήλιου και τι σημαίνουν πραγματικά τα συστήματα των σπηλαίων κάτω από αυτήν, σύμφωνα με το λαό και τον πολιτισμό του Τεοτιχουακάν. Κάποιοι πιστεύουν ότι η σύραγγα χρησιμοποιήθηκε για θρησκευτικές τελετές, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι ήταν μία οδός διαφυγής για τους ηγεμόνες της πόλης. Αρχαιολόγοι από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Μεξικό και το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικό σάρωσαν την περιοχή της πλατείας της Σελήνης και της πυραμίδας της Σελήνης, της δεύτερης μεγαλύτερης πυραμίδας στην Μεσοαμερική, τον Ιούνιο του 2017. Τώρα έχουν επιβεβαιώσει ότι υπάρχει επίσης ένας θάλαμος 8 μέτρα κάτω από την πυραμίδα της Σελήνης. Έχει διάμετρο 15 μέτρων, συνδέεται με τη σύραγγα που οδηγεί προς τα νότια της πλατείας της Σελήνης και μπορεί να έχει και δυτική είσοδο στο θάλαμο. Αυτές οι ανακαλύψεις αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι του Τεοτιχουακάν ακολούθησαν το ίδιο σχέδιο σύραγγα στα μεγαλύτερα μνημεία τους. Ο αρχαιολόγος Σέρτζιο Γκομέζ, ο οποίος εργάστηκε για τη συντήρηση του ναού του Φτερωτού Φιδιού, της τρίτης μεγαλύτερης πυραμίδας στη Μεσοαμερική, το 2003 ήρθε αντιμέτωπος με τη σύραγγα μετά από μια πολύ δυνατή πολυήμερη καταιγίδα. Μια καταβόθρα πλάτου σχεδόν 3 μέτρων άνοιξε στη βάση του ναού του Φτερωτού Φιδιού και όταν ερευνήθηκε με φακό και σχοινί βρέθηκε ότι επρόκειτο για έναν τεχνητό άξονα. Στο κάτω μέρος του φρεατίου υπήρχε μια σύραγγα αποκλεισμένη και από τις δύο κατευθύνσεις από τεράστιους βράχους. Οι πρώτες φωτογραφίες της ανασκαφής τραβήχτηκαν από ένα μικρό τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ. Αν και αυτό που βρήκε μαζί με τα αυθεντικά αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν είναι εξίσου συναρπαστικό. Πάνω από 75.000 αντικείμενα έχουν βρεθεί κατά την εξερεύνηση αυτής της σύραγγας που οδηγεί σε μυστικούς υπόγειους θαλάμους, όπως μια ξύλινη μάσκα διακοσμημένη με νεφρίτη και χαλαζία, δόντια κροκοδίλου από πολύτιμα ορυκτά πρασινοπής απόχρωσης, ένα κουτί με φτεράς καθαριού και εκατοντάδες μεταλλικές σφαίρες. Αυτές οι μυστηριώδεις σφαίρες κυμαίνονταν σε μέγεθος από περίπου 1,5 ίντσα έως 5 και ήταν κατασκευασμένες με πυρήνα πυλού, ενώ ήταν καλυμμένες με κίτρινο ιαροσίτη που σχηματίστηκε από την οξείδωση του σιδηροπυρίτη. Αυτές οι σφαίρες θα έλαμπαν σαν χρυσός όταν δημιουργήθηκαν. Η χρήση και η σημασία αυτών των μικρών χρυσών σφαιρών είναι ακόμα εντελώς άγνωστη. Στο τέλος του τούνελ ανακαλύφθηκε ένας θάλαμος που αντιπροσωπεύει τον κάτω κόσμο. Αυτός ο θάλαμος, βαθιά κάτω από το κέντρο της πυραμίδας, περιέχει ένα μικροσκοπικό τοπίο με λίμνες υγρού υδραργύρου που αντιπροσώπευαν λίμνες. Η τύχη και η αεροφή ήταν διακοσμημένα με διάφορες ορυκτές σκόνες όπως αιματίτη, πυρίτη και μαγνητίτη για να δημιουργούν το θεαματικό αποτέλεσμα της τάσης κάτω από τα αστέρια τη νύχτα. Ο ναός του Φτερωτού Φιδιού είναι ένας πραγματικός τουριστικός προορισμός και έχει υποστεί επιταχυνόμενη επιδείνωση από τη συνεχή κίνηση. Καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες για τη διατήρησή του. Η σύραγγα κάτω από αυτόν είναι ακόμα υπό ανασκαφή, γι' αυτό πιθανώς δεν επιτρέπονται ακόμα οι επισκέψεις. Πολλές από τις ανακαλύψεις έγιναν διαθέσιμες το 2017 σε μια μεγάλη έκθεση στο Μουσείο De Jung στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Η ύπαρξη μυστικών σειράγγων στην καρδιά της αρχαίας πόλης Τεοτιχουακάν αποτελεί από καιρό ένα μυστήριο. Κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς κατασκευάστηκαν αυτές οι σύραγγες, ούτε γιατί
ή για ποιο σκοπό μπορεί να είχαν χρησιμοποιηθεί. Είναι πιθανόν ότι χρησιμοποιούνται από ιερείς για να κινούνται κρυφά μεταξύ των μεγάλων ναών, αλλά δεν έχουν βρεθεί ακόμα στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτό τον ισχυρισμό. Οι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν τώρα ότι οι σύραγγες είναι τόπος τελετουργιών. Αν και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι οι ιερείς του Τεοτιχουακάν τις χρησιμοποιούσαν για τον ίδιο σκοπό με τους ιερείς του Τσιτσέν Ιτζά στο Μεξικό, ο συμβολισμός είναι παρόμοιος. Οι σύραγγες πιστεύεται επίσης ότι είναι τάφοι αρχαίων. Για παράδειγμα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν κρανία, οστά και εργαλεία σε σύραγγα που πιθανότατα χρησιμοποιούσαν οι ιερείς του Τεοτιχουακάν. Με άλλα λόγια, χρειάζεται ακόμα μεγάλη αρχαιολογική έρευνα σε αυτό τον αρχαίο χώρο, ώστε να αποκαλυφθούν ακόμα πιο συναρπαστικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μυστηριώδεις σύραγγες και τον πραγματικό σκοπό τους. Thank you.